iOS 18. Τι είδαμε στο WWDC, τι νέο έφερε η νέα έκδοση και φυσικά πόσο ενθουσιασμένος είμαι που επιτέλους όλα αυτά που ζητούσαμε αυτά τα χρόνια έχουν έρθει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iOS 18. Γενικότερα έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ όσοι ήταν στο live stream, γενικότερα το καταλάβατε, γιατί τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την Apple και το αντικείμενο γενικότερα του οικοσυστήματος, πάντα ήθελα κάποια πραγματάκια τα οποία ποτέ δεν είχα. Και πάντα ήμουν ο χρήστης ο οποίος έλεγα γιατί ρε Apple, και φέτος λέω επιτέλους Apple. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Tim Cook και την ομάδα που έφτιαξε το iOS που επιτέλους έβαλαν βασικά πράγματα τα οποία έπρεπε να υπάρχουν στο iOS εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια μιλάμε για πράγματα τα οποία οι άλλοι τα είχαν γενικότερα, οι Android fans και του Λου, και εμείς δεν τα είχαμε και γενικότερα μας κράζανε για αυτό το πράγμα. Τώρα που έρχονται όλα αυτά τα πράγματα και κουμπώνουν πάνω στο iOS, με πολύ σωστότερο τρόπο θα μπορούσα να πω, έτσι τώρα έχουν αρχίσει όλα και κουμπώνουν πάνω και νομίζω ότι το iOS γίνεται ακόμη καλύτερο. Βέβαια κάποια πράγματα με έχουν ξενερώσει και δεν μου αρέσαν, αλλά θα τα συζητήσουμε όλα. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και πάρα πολύ χρήσιμο και όλα αυτά τα χρόνια το ζητούσαμε, είναι ότι κάτω δεξιά και κάτω αριστερά δεν βλέπεις εικονίδια. Δεν υπάρχει το εικονίδιο της κάμερας, δεν υπάρχει το εικονίδιο του φακού. Και αυτό το πράγμα είναι γιατί πλέον μπορείς να τα αλλάξεις ή να τα βγάλεις τελείως. Εάν κρατήσεις πατημένο, φυσικά μπορείς να διαλέξεις όποια εικόνα θέλεις ή μπορείς να φτιάξεις όποια επιφάνεια εργασίας θέλεις ή μπορείς να πατήσεις προσαρμογή. Στην προσαρμογή και επιλέγοντας την οθόνη κλειδώματος, σου βγάζει πλέον εδώ πέρα κάτω τις δύο βούλες, τις οποίες μπορείς να πατήσεις συν να προσθέσεις όποια εφαρμογή σου αρέσει ή μπορείς απλά να την αφαιρέσεις. Να πατήσεις τέλος και εύκολα αποθηκεύεται πλέον. Και δεν υπάρχουν κάτω, δεξιά και αριστερά αυτές οι εικόνες. Αυτά τα apps που είχαν τόσα χρόνια default. Όπως βλέπετε το δικό μου το τηλέφωνο το έχω κάνει μαύρο θέμα. Είναι κάτι το οποίο πρόσθεσαν επίσης που μπορείς να αλλάξεις χρώματα εικονίδια ή να βάλεις μαύρο θέμα στα εικονίδια. Πώς το κάνεις αυτό? Κρατώντας πατημένο στην οθόνη σου μπορείς να πατήσεις επάνω αριστερά που λέει επεξεργασία και να πατήσεις είτε προσθήκη widget ή προσαρμογή που πλέον το έχεις από το iOS 18 και μετά. Το πατάς και εδώ πλέον σου βγάζει ή να το κάνεις αυτόματο όταν είναι πρωί να είναι φωτεινά, όταν είναι βράδυ να είναι σκοτεινά. Γενικότερα βοηθάει, το έχει και το MacBook αυτό. Ή μπορείς να πατήσεις σκούρο ή φωτεινό. Το φωτεινό είναι ακριβώς όπως το ξέρεις και όπως το θυμάσαι. Σκούρο ή άχρωμο. Στο άχρωμο λοιπόν μπορείς να διαλέξεις και οποιοδήποτε χρώμα θέλεις από την παλέτα και να δώσεις ένταση πιο πολύ και να τα κάνεις ό,τι χρώμα γουστάρεις. Κατ' εμέ δεν μου αρέσει τόσο καθώς τα κάνει όλα. Τα άσπρα σημεία, το χρώμα αυτό και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε τόσο πολύ στην ένταση που το δίνει. Θα ήθελα να τα κάνει ναι μεν, αλλά όχι τόσο έντονα. Να τα κάνει λίγο πιο smooth. Θα ήταν ακόμη καλύτερο. Εγώ το έχω αφήσει μαύρο γιατί μου αρέσει και αυτή η αντίθεση με το χρώμα που κάνει. Μαύρο φόντο και πάνω έχει χρωματάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο και ξεκούρασε στα μάτια. Ναι, το ακούω. Βλέπετε λοιπόν ότι εγώ στην αρχική μου οθόνη έχω και μία ακόμα εφαρμογή που ονομάζεται συνθηματικά. Εάν την πατήσω, ανοίγει το Face ID και πλέον εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τα συνθηματικά σας πολύ πιο ομαδοποιημένα, όμορφα και ωραία. Τους κωδικούς Wi-Fi, τα διαγραμμένα συνθηματικά που μπορεί να έχετε διαγράψει αλλά να μην θέλατε να διαγράψετε τελικά, πολύ βολικό, όλα, κωδική, ασφάλεια και φυσικά κλειδιά πρόσβασης. Πάρα πολύ χρήσιμο γενικότερα σαν εφαρμογή, μετράει πάρα πολύ, μπράβο στην Apple, πλέον δεν υπάρχει στις ρυθμίσεις, υπάρχει εδώ. Ένα ακόμα που πρέπει να γνωρίζεις για το iOS 18, πάρα πολλά πράγματα έχει να το γνωρίζετε. Πάμε στις ρυθμίσεις, έχει αλλάξει το interface στον λογαριασμό του iCloud. Εάν εγώ πάω στο iCloud βλέπετε ότι πλέον εδώ πέρα είναι ο λογαριασμός στο iCloud πολύ διαφορετικός. Εδώ πέρα σου λέει ότι το storage είναι full, τα εικονίδια βγαίνουν κάτω, σου λέει saving in paused για τον λόγο ότι είναι γεμάτος ο χώρος στο iCloud, σου λέει ότι το backup απέτυχε. Σου έχει κάτω το iCloud Plus που έχω εγώ και τι δυνατότητες έχει και πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ βολικό. Επειδή εγώ πληρώνω τα 200 GB, βλέπετε ότι πάνω μου έχει το Subscriber Edition. Δηλαδή ότι είναι το Edition, ότι έχω κάνει subscribe στη μεγάλη έκδοση, επειδή μου που έχει το iCloud Plus. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται σε κάποιον χρήστη ο οποίος δεν έχει iCloud Plus ή έχει μικρότερη έκδοση. Φτάνει να το δούμε σε κάποιο από τα επόμενα βίντεο ή μπορεί να τα ανεβάσω άρθρο στο dimitjoy.gr, το οποίο θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Πας dimitjoy.gr για να μην χάνεις τα άρθρα που ανεβαίνουν, γιατί έχουν ανέβει όλα αυτά που βλέπεις στο βίντεο και μπορείς να πας να τα τσεκάρεις. Επίσης Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Συνεχίζουμε λοιπόν, κατεβαίνω προς τα κάτω. Οι ρυθμίσεις γενικότερα είναι λίγο πολύ ίδιες, όμως
Τέρμα κάτω, έχουν ομαδοποιηθεί πλέον οι εφαρμογές. Γινόταν ένας χαμός κάτω, όλες οι εφαρμογές ήταν μπάχαλο. Τώρα πλέον οι εφαρμογές είναι ομαδοποιημένες και επιτέλους είναι όμορφα δομημένες. Επίσης, αν πας ρυθμίσεις και πας γενικά, έχουν φτιάξει το interface των ρυθμίσεων στα γενικά. Έχουν μπει εικονιδιάκια αριστερά, έχουν ομαδοποιηθεί καλύτερα, είναι ακόμη πιο εύκολο στη χρήση να δεις εδώ πέρα να προσαρμόσεις πραγματάκια όμορφα, ωραία. Βλέπεις εδώ πέρα τα Apple Care, βλέπεις πληροφορίες, ενημερώσεις, χώρος αποθήκευσης του iPhone, αυτόματη συμπλήρωση, ανανέωση παρασκήνιο. Γενικότερα, μου έχει κάνει πάρα πολύ όμορφη εντύπωση. Επίσης, έχουν προσθέσει γραμματοσειρές, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμο αυτό. Και κατά πόσο βολεύει, μπορείς να κατεβάσεις καινούργιες γραμματοσειρές στο iPhone σου. Μένει να το δούμε. Πάντως δεν ξέρω πώς, αν τις κατεβάσεις, πώς τις χρησιμοποιείς. Θα το βρούμε και θα ενημερώσω με επόμενο βίντεο. Ή στο dimitjo.gr, θα το βρεις κάτω στην περιγραφή. Και στο Instagram φυσικά, για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Φεύγω λοιπόν από εδώ και πηγαίνω στο πράγμα το οποίο έκανε χαμό και ήταν πάρα πολύ επίσης όμορφο και ωραία τοποθέτηση που κάνανε. Εάν κατεβάσω το κέντρο ελέγχου, πλέον έχει γίνει ομαδοποίηση πραγμάτων όμορφα και ωραία. Πλέον το κέντρο ελέγχου μπορείς να προσθέσεις να αφαιρέσεις πράγματα από το κέντρο ελέγχου και όχι από τις ρυθμίσεις που πήγαινες πριν και ήταν ένα μπάχαλο πάλι, ένα δύσχριστο πράγμα. Τώρα πλέον είναι όμορφα και μπορείς να δουλέψεις εδώ πέρα όπως θέλεις. Ομαδοποιείς τα πράγματα όπως τα θέλεις, ομαδοποιείς όμορφα την κατάσταση εδώ πέρα μέσα. Οπότε, κάνεις scroll up, εδώ μπορείς να δεις τη μουσική σου, scroll up, εδώ μπορείς να δεις το σπίτι σου, το home kit σου, scroll up, εδώ είναι ουσιαστικά το κέντρο της λειτουργίας πτήσης, του airdrop, του wifi και όλα αυτά. Αν ανεβώ τέρμα πάνω, μπορώ να κάνω και πάλι, κρατώντας πατημένο, να μου ανοίξει εδώ κατευθείαν την εικόνα όπως ήταν και πριν. Αυτό εντάξει, ok. Τώρα, τι καινούριο έχει έρθει όμως. Μπορείς να πατήσεις επάνω αριστερά το συν και μπορείς τώρα είτε να μεγαλώσεις τα παράθυρα, είτε να μικρύνεις τα παράθυρα, είτε προς τα κάτω, είτε προς τα πάνω, ή τετράγωνα, ή τρίγωνα, ή στρόγγυλα, ή όπως σε βολεύει. Μπορείς να φέρεις τις εφαρμογές από κάτω πάνω, κρατώντας πατημένο, μπορείς να τη μετακινήσεις επάνω και να τη βάλεις όπου θέλεις. Μπορείς να προσθέσεις καινούργιο στοιχείο εδώ πέρα, να βάλεις όπως το θέλεις εσύ, να αλλάξεις ή να αφαιρέσεις, να προσθέσεις πράγματα και να κάνεις ένα καινούργιο δικό σου κέντρο ελέγχου για να το κάνεις όπως θέλεις δομημένο εσύ. Μπορείς να μικρύνεις αυτό, να το μεγαλώσεις εδώ. Και μόλις τελειώσεις, πατάς έξω και είσαι έτοιμος. Οπότε κατεβαίνεις και είναι ready. Επίσης, μπορείς εδώ πέρα πάνω να απενεργοποιήσεις το iPhone σου, από εδώ πέρα πάνω δεξιά. Νομίζω ότι έχει φέρει αρκετά πράγματα και κάτι το οποίο πραγματικά θέλαμε όλοι πάρα πολύ και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά όλοι με είχατε ζαλίσει σε όλα τα social. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ποιο είναι αυτό? Πώς κλειδώνω τις εφαρμογές. Πλέον μπορείς να κλειδώνεις εφαρμογές χωρίς να κάνεις τσάτσιες. Κρατώντας πατημένο οποιαδήποτε εφαρμογή, εκτός από κάποιες βασικές εφαρμογές που δίνει η Apple, τις οποίες ουσιαστικά δεν χρειάζεται να τις κλειδώσεις, όπως είναι ας πούμε το Maps, σου λέει Apple δεν χρειάζεται να το κλειδώσεις, ας πούμε το μερολόγιο δεν χρειάζεται να το κλειδώσεις, ή ας πούμε το ρολόι επίσης δεν χρειάζεται να το κλειδώσεις, είναι αυτές οι 2-3 βασικές εφαρμογές, ούτε τον καιρό μπορείς να κλειδώσεις, μόνο αυτές. Όλες τις άλλες, οποιαδήποτε άλλη μπορείς να την κλειδώσεις. Και πώς το κάνεις αυτό? Κρατάς πατημένο οποιαδήποτε εφαρμογή θέλεις και πατάς εκεί που λέει Don't Require Face ID. Εάν το πατήσεις, εγώ τώρα το έχω στα αγγλικά, το έχω στα ελληνικά, αλλά ακόμη δεν έχουν γίνει 100% η μετάφραση γιατί είμαι στην beta. Θα μου βγάλει ένα παράθυρο το οποίο θα μου λέει: για άνοιγμα στην εφαρμογή πρέπει να γίνει το Face ID. Πρώτα απ' όλα να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Η Apple έχει δώσει δύο δυνατότητες για αυτό το πράγμα. Το πρώτο είναι απλά να ξεκλειδώσεις την εφαρμογή στην καρτέλα που είσαι, δηλαδή τώρα εγώ που είμαι εδώ πέρα στην καρτελίτσα που είμαι, με όλες τις εφαρμογές που είμαι, να μείνει εκεί πέρα εφαρμογή. Ή να την κλειδώσω και να την πάω σε ένα hidden φάκελο, ο οποίος δεν θα υπάρχει πουθενά και δεν θα έχω ειδοποιήσει από εκείνη την εφαρμογή τίποτα. Αν έχεις να κρύψεις κάτι, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το βάλεις στο hidden φάκελο και αν το πάρει τον κομμενάκι το τηλέφωνο, να μην έχει καμία επαφή. Τώρα ακούγεται κάπως αυτό. Αλλά ναι, η Apple σου δίνει αυτή τη δυνατότητα πλέον. Οπότε πατάμε Require Face ID και κλειδώθηκε. Οπότε τώρα εγώ αν πατήσω να την ανοίξω την εφαρμογή, η εφαρμογή ανοίγει, αλλά αν την κλείσω και πατήσω, η εφαρμογή λέει θέλει Face ID φιλέ. Αν κάνω τάκ, δεν αναγνωρίστηκε, ξανά δοκιμάστε, παπ, άνοιξε. Κατεβάζω, πάω να πατήσω, παπ, δεν ανοίγει. Και πρόσεξέ με τώρα, εάν εγώ κάνω scroll up στις εφαρμογές, βλέπετε ότι ούτε δείχνει μέσα τι έχει η εφαρμογή, όπως δείχνει ας πούμε οι ρυθμίσεις. Δεν φαίνεται τι έχει μέσα, βλέπετε. Εδώ δεν φαίνεται. Πρέπει να πατήσεις, να σε δει και να ανοίξει. That's it. Εύκολα και γρήγορα πλέον μπορείς να κλειδώνεις και εσύ εφαρμογές. Πώς τις ξεκλειδώνεις? Κρατάς πατημένο και πατάς εκεί που λέει Don't require Face ID. Και κάνει Face ID και ξεκλειδώνει. Πρέπει να σε δει για να δημιουργηθεί
αυτή η επιλογή και πρέπει να σε δει για να απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία. Οπότε θέλει Face ID για να το ενεργοποιήσεις και Face ID για να το απενεργοποιήσεις. Οπότε δεν υπάρχει φόβος, μη στο κλείσουν ή μη στο ανοίξουν. Εάν τώρα πατήσεις εσύ στην εφαρμογή επάνω. Να ανοίξω μια λεπτό τέλος. Εάν πατήσεις πάνω στην εφαρμογή και πατήσεις Require Face ID και πατήσεις να κάνει Hide και να φύγει από την αρχική σου σελίδα, κάνει Face ID και σου λέει ότι θα πάει στα Hidden App. Θα την κάνεις Hide και θα φύγει. Τώρα, τα Hide Apps που είναι, θα μου πεις τώρα, είναι τέρμα κάτω στη βιβλιοθήκη εφαρμογών σου. Εάν πας τέρμα κάτω και πατήσεις, δεν θα σου ανοίξει, θέλει Face ID. Για να ανοίξει αυτό το πράγμα, πρέπει να σε δει το Face ID για να ανοίξει τις εφαρμογές που είναι στο Hidden Φάκελο. Πάει και αυτό πολύ χρήσιμο, πολύ βολικό. Σε ερώτηση κάποιος που με έκανε στα social που είχαν βάσει στο Instagram με το δικό μου interface από το iPhone όταν το είχα αλλάξει, με έχει ρωτήσει αν μπορείς να χρωματίσεις, δηλαδή οι υπόλοιπες εφαρμογές της Apple ή γενικότερα των third party χρηστών, να γίνουν μαύρες όπως είναι τις πρώτες καρτέλες που έχω εγώ που είναι τις official των εφαρμογών της Apple. Θα γίνουν μαύρες σε βάθος χρόνου. Πιστεύω μέχρι το επίσημο release του iOS 18 το Σεπτέμβριο θα έχουν γίνει όλες οι εφαρμογές μαύρες, δηλαδή θα μπορούν να ακολουθήσουν τις υπόλοιπες στο dark mode, στο dark θέμα. Οπότε, λίγο υπομονή, πιστεύω θα έρθουν σε όλα. Επίσης, έχω να σας πω ότι η beta δουλεύει πάρα πολύ καλά, η developer beta. Το μόνο πράγμα που έχω είναι με την αυτόματη διόρθωση. Δεν λειτουργεί πραγματικά καθόλου και η μπαταρία πέφτει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πέφτει στο κανονικό. Δεν με κάνει τόσο αίσθηση, καθώς πρωινές ώρες έχω το κινητό, δεν το χρησιμοποιώ, οπότε όλα καλά. Το μόνο κακό είναι η αυτόματη διόρθωση που θεωρώ ότι στο επόμενο developer beta version κάποιο από τα επόμενα, σε κάποια update που θα γίνει, θα το διορθώσουν σχετικά άμεσα. Δεν σας έχω πει κάτι για το AI ή αλλιώς όπως θέλει να το λέει η Apple, Apple Intelligent. Η Apple Intelligent λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα μέσα στο δικό μου τηλέφωνο, καθώς δεν θα δοθεί τόσο άμεσα στους developers αυτή η δυνατότητα. Θα την πάρουν αυτή τη δυνατότητα μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς η Apple ακόμα δεν είναι έτοιμη, από ό,τι έχω καταλάβει, να δώσει official αυτή την πληροφορία ακόμη στα τηλέφωνα των developers για να το δουλέψουν. Θα γίνει πολύ κοντά, θα την έχουμε και θα έρθει καινούριο βίντεο με το Apple Intelligent, ποιες είναι οι νέες δυνατότητες που φέρνει. Επίσης, αλλαγές είδαμε και στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών. Εάν πάτε στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών, πλέον, ναι, μεν είναι η βιβλιοθήκη όπως ήταν, αλλά άμα πας τέρμα κάτω, σου έχει εδώ πέρα τις σημερινές, τι έχει τραβήξει χθες, Σάββατο, Πέμπτη, όμορφα και ωραία, πιο ομαδοποιημένες. Μπορείς εδώ πέρα να κάνεις scroll και να αλλάξεις φωτογραφίες, να σε πάει σε βίντεο ή μπορεί να κάνει μια προσαρμογή εσύ όπως τη θέλεις και να φτιάξεις όπως θέλεις, ό,τι θέλεις. Να βάλεις τα ταξίδια σου, άλλα προτάσεις, βιβλιοθήκες, αναμνήσεις και ό,τι σου αρέσει. Επίσης, άμα κατεβείς πιο κάτω, σου έχει προτινόμενες ταπετσαρίες και από κάτω σου λέει άλλα που είναι τα κρυμμένα, πρόσφατες διαγραφές, διπλότυπα, αποδείξεις. Πλέον σου κάνει φάκελο με τις αποδείξεις και αν το πατήσεις, έχεις εδώ πέρα όλες τις αποδείξεις που έχεις τραβήξει με το κινητό σου ή τα χαρτιά που έχεις τραβήξει. Okay. Τα ομαδοποιεί εδώ πέρα όμορφα και ωραία για να μπορείς να τα βλέπεις. Μπορείς να πας στα χειρόγραφα, που ουσιαστικά είναι χαρτιά που έχεις συγγράψει, που στα ομαδοποιεί και εδώ πέρα επίσης, ή μπορείς να δεις κωδικούς QR, εικονογραφήσεις, πρόσφατα αποθηκευμένα, πρόσφατες προβολές, πρόσφατες αλλαγές, πρόσφατες κοινές χρήσεις, έγγραφα, χάρτες, χάρτης και εισαγωγές. Πολύ χρήσιμο επίσης που σου λέει πορτρέτο, live photo, selfie, video. Μακρά έκθεση, πανόραμα, προσπέλαση χρόνου, αργή κίνηση, κινηματογραφικό στιγμιότυπο, υπογραφές οθόνης και RAW. Πολύ βολικό, πλέον σου έχει γίνει η ομαδοποίηση και μπορείς πιο εύκολα να χρησιμοποιείς τις φωτογραφίες σου όμορφα και ωραία. Και φυσικά έχεις αυτή τη βιβλιοθήκη που είχες και πριν, που μπορείς να χωρίσεις μήνες, έτη και το ακόμα πιο βολικό που μπορείς να πατήσεις αριστερά τα δύο βελάκια και να πατήσεις ταξινόμηση όπως εσύ θέλεις. Φιλτράρισμα, να έχεις τις αγαπημένες, να μην τις έχεις τις αγαπημένες. Πώς θες να έχει επιλογή προβολής μεγενισμένη, μικρότερη, μεγαλύτερη. Πώς θες να γίνει ταξινόμηση πρόσφατες, παλιότερες, νέες και ούτω καθεξής. Χρήσιμη τοποθέτηση. Επίσης, το iOS 18 φέρνει ηχογράφηση κλήσεων. Πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι και ναι και ναι, ηχογράφηση κλήσεων έρχεται στο iOS 18. Πλέον, όταν εσύ καλέσεις, θα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ηχογράφηση κλήσεις. Δηλαδή, πατάς και θα σου βγαίνει το εικονίδιο που θα πατάς και θα την ηχογραφεί. Αλλά θα πηγαίνει ειδοποίηση στο χρήστη ότι η κλήση ηχογραφείται. Υπάρχει και ενημέρωση στον άλλον τον χρήστη ότι ξέρεις τι, ο άλλος χρήστης ηχογραφεί την κλήση σου για να είναι safe η εταιρεία, γενικότερα και να το γνωρίζει και καλό θα ήταν να το γνωρίζει ότι την ηχογραφείς. Οπότε δεν μπορείς να το κάνεις στα μουλοχτά, δηλαδή να κάνεις και καλά
μιλάς με κάποιον, θες να ηχογραφήσεις και το κάνεις στα παράνομα, γίνεται στα νόμιμα. Νόμιμα, αλλά μπορείς να το κάνεις. Παπ, ηχογράφηση κλήσεις. Ένα ακόμα πραγματάκι που έχει γίνει στο κινητό μας είναι ότι πλέον δεν σβήνεται το ιστορικό των κλήσεων. Το ιστορικό του τηλεφώνου σου υπάρχει μέσα. Κατεβαίνεις, τον ατελείωτο, 23 του 2024. 23 του 2024 το κινητό μου έχει το μητρό κλήσεων. 23 του 2024. Κατεβαίνεις και το ιστορικό σου υπάρχει. Δεν είναι μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη, δηλαδή 4 μέρες, 5 μέρες πριν. Είναι το ιστορικό, ουσιαστικά το κρατάει 2 μήνες, 3 μήνες πριν, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο επίσης, γιατί ήταν κάτι το οποίο θέλατε. Επίσης μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κάνεις αναζήτηση πλέον στο μητρό των κλήσεων και να γράψεις ό,τι θέλεις ή οποιοδήποτε τηλέφωνο θέλεις και να το αναζητήσεις και να το βρεις και να το πάρεις. Από πού σε πήρε, μπορείς να βρεις αναζήτηση ή αριθμό ή όνομα ή τοποθεσία. Τοποθεσία αναζητάς, Θεσσαλονίκη, ποιος με πήρε, τηλέφωνο Θεσσαλονίκης, παπ, το πατάς, το καλείς. Ακόμη δεν έχει βγει όμως η ηχογράφηση κλήσεων, θα έρθει πιστεύω κατά καιρούς μέσα στους επόμενους μήνες. Αριθμομηχανή έχει αλλάξει επίσης. Είδαμε την αριθμομηχανή, μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δώσαμε πιο πολύ βάση στο iPad, στην αριθμομηχανή που μπήκε στο iPad, αλλά όλα τα νέα πράγματα που ήρθαν στην αριθμομηχανή ήρθαν και στο iPhone. Δες τώρα τι κάνεις. Μπορείς να κάνεις κανονικά πράξεις, ok, να γράψεις εδώ, όμορφα, ωραία. Μπορείς εδώ πέρα να έχεις το ιστορικό σου, όταν κάνεις μια αναζήτηση 70 επί 5 ας πούμε, 350, πλέον υπάρχει στο ιστορικό εδώ πέρα αριστερά που μπορείς να το βλέπεις κατά καιρούς. Κάνεις μετά 850-60 παράδειγμα, πας εδώ, παπ, υπάρχει και αυτή η πράξη στο ιστορικό. Κρατάει ιστορικό εύκολα. Κάτω αριστερά βλέπετε ότι υπάρχει η αριθμομηχανή. Εάν την πατήσεις, σου λέει βασική, επιστημονική. Εάν το ξαναπατήσεις, σου λέει μαθηματικές σημειώσεις. Εδώ μπορείς να πατήσεις να κάνεις νέα σημείωση και εδώ πέρα μπορείς να γράψεις με το στυλό πράξεις όπως 50 συν 4, πόσο κάνει, σου λέει 54. Άμα τώρα πάρεις και κάνεις όλο αυτό στο τετράγωνο, σου λέει πόσο είναι στο τετράγωνο. Ή μπορείς να κάνεις ρίζα, σου λέει πόσο είναι η ρίζα. Οπότε μπορείς πλέον να κάνεις πράξεις μαθηματικές, να το χρησιμοποιήσεις εύκολα. Μπορείς επίσης εδώ πέρα, αν και μπορείς και από την αναζήτηση να το κάνεις, μπορείς και στην αριθμομηχανή πλέον να πατήσεις 80 και πατήσεις μετατροπή, σου κάνει πόσο είναι από ευρώ σε USD. Ή μπορείς να κάνεις το αντίστροφο. Ή μπορείς να διαλέξεις τι νόμισμα θέλεις, ή επάνω ή κάτω. Ή μπορείς να διαλέξεις γωνία, εμβαδό, νόμισμα, δεδομένα, ενέργεια, δύναμη, καύσιμο, μήκος, ισχύ, πίεση, ταχύτητα. Μπορείς να κάνεις αναζήτηση, παράδειγμα, βάρος, γραμμάρια, δράμη, κιλά, λίβρα, λίθος, όλα αυτά. Πάρα πολύ χρήσιμο επίσης, πάρα πολύ βολικό για σένα που θέλεις να χρησιμοποιείς χωρίς να ανοίξεις Google. Μπορείς επίσης να πατήσεις εδώ και σου κάνει pop-up το πάνω κάτω, οπότε πλέον η αριθμομηχανή σου θα είναι το δεξί σου χέρι, το αριστερό κατά πάσα για την ώρα. Πολύ βολικό, πολύ χρήσιμο επίσης με την αριθμομηχανή. Στο Safari έχουν έρθει κάποια νέα πραγματάκια τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Μπορείς να πατήσεις κάτω αριστερά πλέον να εμφανίσεις το κείμενο προβολής ανάγνωσης και στο βγάζει τη μία κάτω από την άλλη για να μπορείς ουσιαστικά να το αναγνώσεις καλύτερα το κείμενο. Σου βγάζει δηλαδή τα περιττά τα γύρω-γύρω και σου βγάζει μόνο την πληροφορία που πρέπει να έχεις. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το κάνεις μαύρο, να το κάνεις γκρι, να το κάνεις άσπρο, να το κάνεις αυτό το PAL. Μπορείς να αλλάξεις τη γραμματοσειρά από εδώ πέρα, μπορείς να βάλεις New York, μπορείς να βάλεις Georgia, μπορείς να βάλεις Times New Roman, μπορείς να βάλεις ό,τι σου αρέσει για να μπορείς να το διαβάζεις ακόμη καλύτερα. Τώρα έχω ανοίξει τα βίντεο του Scrooge, αλλά άμα πας σε άρθρο, άμα ανοίξουμε άρθρο στο dimidjet.gr και πας εδώ πέρα, μπορείς να πατήσεις λειτουργία ανάγνωσης και να πατήσεις εμφάνιση ανάγνωσης. Σου αλλάζει το κείμενο όπως εσύ θέλεις. Μπορείς να βάλεις San Francisco, μπορείς να βάλεις Times New Romans, μπορείς να βάλεις ό,τι γραμματοσειρά θες για να στο κάνει πολύ πιο εύκολο στην ανάγνωση. Σου βγάζει διαφημίσεις, σου βγάζει super, σου βγάζει banner, σου βγάζει τα πάντα. Σου κρατάει μόνο το κείμενο και τη βασική φωτογραφία του άρθρου και μπορείς πολύ εύκολα να διαβάσεις μόνο το βασικό κεντρικό άρθρο που θέλεις. Θέλεις να κάνεις focus εδώ, easy μπορείς να το κάνεις. Επίσης μπορείς να μεγαλώσεις τα γράμματα ή να τα μικρύνεις από εδώ πέρα για να βλέπεις καλύτερα. Στο κάνει δηλαδή ουσιαστικά σαν book, σαν βιβλίο για να μπορείς να το διαβάσεις, να το δεις, να το επεξεργαστείς. Πατάς τέλος. Μπορείς επίσης
Αν πατήσεις εδώ να κάνεις έβρεση μέσα στο κείμενο, δηλαδή πατήσεις παράδειγμα Dimitrijeo, δεν θα βγάλει γιατί δεν έχω μέσα το κείμενο Dimitrijeo. Εάν πατήσεις iPhone, σου λέει μέσα αναζήτηση που υπάρχουν οι λέξεις iPhone. Μπολικό. Χρήσιμο. Και το Safari. Το Safari θα μπορούσε να γίνει ένα ολόκληρο βίντεο από μόνο του γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Απόκρυψη της προβολής ανάγνωσης, μπορείς να το πατήσεις. Μπορείς επίσης να κάνεις διαχείριση επεκτάσεων, μπορείς να προσθέσεις επεκτάσεις πλέον στο Safari, περισσότερες επεκτάσεις και σου ανοίγει App Store για να προσθέσεις εκεί πέρα μέσα διάφορες επεκτάσεις. Θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Και σου δίνει και κάποιες ακόμα λειτουργίες, τις οποίες θα τις δούμε φυσικά σε επόμενο βίντεο. Επίσης, ένα ακόμα πράγμα που ζητούσαν οι χρήστες και ήρθε επιτέλους είναι ότι μπορείς να μετακινήσεις τις εφαρμογές οπουδήποτε θέλεις. Εάν κρατήσεις πατημένη την εφαρμογή, μπορείς να τη μετακινήσεις εδώ, να πατήσεις τέλος και να την αφήσεις εκεί. Χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τσατσιές, χωρίς να χρειάζεται να βάζεις κενά παράθυρα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις οτιδήποτε, απλά πατάς, έρνεις, αφήνεις τέλος. Μπορείς να πάρεις περισσότερες από μία εφαρμογές, να τις επιλέξεις, να τις αφήσεις εδώ και μένουν εκεί. Τις ξαναπιάνεις, τις πηγαίνεις επάνω, τις αφήνεις, μένουν εκεί. Επίσης μπορείς να πατήσεις επεξεργασία, να πατήσεις προσαρμογή και να κάνεις μεγάλα τα εικονίδια. Όταν τα κάνεις μεγάλα τα εικονίδια, για να βλέπεις καλύτερα, φεύγουν τα κείμενα από κάτω και πλέον όλες οι εφαρμογές γίνονται μεγάλες, όμορφες και ωραίες. Αν δεν σου αρέσει φυσικά, μπορείς πολύ εύκολα πλέον να πατήσεις πάλι επεξεργασία, να πατήσεις προσαρμογή και να κάνεις μικρά τα εικονίδια. Ένα ακόμη πολύ χρήσιμο είναι ότι μπορείς να κάνεις το φόντο πιο σκούρο. Εάν έχεις είτε πρόβλημα να μην μπορείς να βλέπεις πολύ φωτεινά τα πράγματα ή θες να ξεχωρίζουν εφαρμογές περισσότερο το φόντο, μπορείς να κάνεις πιο σκούρη την επανεργασία πίσω και έτσι να βλέπεις τις εφαρμογές καλύτερα που είναι μπροστά από την οθόνη. Ένα ακόμα πραγματάκι που πρέπει να δούμε στο iOS 18 είναι οι σημειώσεις. Πλέον μπορείς να ανοίξεις σημειώσεις και να κάνεις πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ένα πολύ βασικό που μπορείς να κάνεις, το οποίο μπορούμε να δούμε και σχετικά άμεσα, είναι να γράψεις ένα κείμενο, μπορείς να το επιλέξεις και να το αλλάξεις χρώμα. Να το κάνεις, παράδειγμα, πορτοκαλί. Μπορείς να επιλέξεις όλο το κείμενο και να το κάνεις πορτοκαλί. Μπορείς να πας δίπλα, να πατήσεις, δεν έχω autocorrect. Μπορείς να επιλέξεις το ναι, εγώ είμαι, να πας πάλι εκεί και να το κάνεις άλλο χρώμα. Να το κάνεις, παράδειγμα, γαλάζιο. Πολύ χρήσιμο και αυτό, αν θέλεις ουσιαστικά να επισημάνεις κάτι στο κείμενό σου. Μπορείς γενικότερα να επισημάνεις συγκεκριμένα σημεία στο κείμενό σου. Μπορείς να βάλεις πλέον όσο χρώμα θέλεις και μπορείς πλέον να γράψεις ένα όμορφο κείμενο τέλειο και ωραίο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα, ελπίζω να σας έβαλα λίγο μέσα στο κλίμα του iOS 18. Φυσικά έχουμε πολλά πράγματα να δούμε ακόμα. Δεν είδαμε ούτε τα μισά, δεν ήταν ούτε το 70% των νέων δυνατοτήτων που δίνει το iOS 18. Αυτό ήταν κάτι επιγραμματικό, κάτι να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα, κάτι να σας δώσω τις νέες δυνατότητες που μπορείς να έχεις. Έρχονται πολλά βίντεο, θα έρθει φυσικά βίντεο τι είδαμε σε όλο το WWDC που κυκλοφόρησε, το νέο iPad, το νέο Apple Watch, τι νέες δυνατότητες έρχονται γενικότερα, τι έχει πει η Apple για το Apple Intelligent, δηλαδή για την AI που έρχεται μέσα στα iPhone και γενικότερα σε όλα τα οικοσυστήματα της Apple. Πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι για να ενημερώνεσαι. Dimitrijeo.gr, δεν χάνεις κανένα άρθρο γιατί έρχονται νέα πράγματα. Στο Dimitrijeo έχω προσθέσει ακόμη περισσότερα πράγματα εκεί πέρα, μπορείς να πας να τα τσεκάρεις. Επίσης πας να τσεκάρεις Instagram φυσικά για να μην χάνεις νέα εκτίμηση για iPhone, αλλά και όχι μόνο, και φυσικά ό,τι ανεβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα social. Και πας κάτω στα σχόλια να μου πεις αν ξέχασα κάτι, αν παρέλειψα κάτι και φυσικά αν όλα αυτά που σου έδειξα εσύ τα ήξερες. Μην ξεχάσεις να πας στο live που κάναμε, που είναι εκεί πέρα όλα τα πράγματα για τα οποία έδειξε η Apple. Υπάρχει ακόμα το live ανεβασμένο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.